40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος που τη μέρα που ο Ατήλας πάτησε το ποδί του στην Κύπρο. 31 χρόνια που η κλίκα οντεχτάς ανακήρυξε το ψευδοκράτος στα εδάφη μας. Και εμείς, το μέτωπο νεολαίας του ΕΛΑΜ, είμαστε για ακόμα μια χρονιά εδώ, σε ένα γνώριμο περιβάλλον, στο δόφραγμα της ντροπής, στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Η μία αναγνώριση του συγκεκριμένου ψευδοκράτους είναι μόνο φαινομενική. Ακόμα και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αναγνωρίσει de facto. Το έχει αναγνωρίσει με τα καφεδάκια των κοινοταρχών. Το έχει αναγνωρίσει η ΕΔΟΝ με τις εκδρομές στα αδέρφια τους. Και έχει το αναγνωρίσει και η Πρωτοπορία με τα προσκυνήματα στις ψαροταβέρνες της Κερίνιας. Η ελληνική σημαία είναι σύμβολο ιερό και για την τιμή της χύθηκαν τόνοι αίματος. Είναι τουλάχιστον ντροπή οι υπέρμαχοι της Ιζωνικής Δικαιολογικής Ομοσπονδίας, οι υπέρμαχοι του σχέδιου ΑΝΑΝ, τα φιλαράκια του Ντεκτάς να κρατούν την γαλανόλευκη.
Σήμερα η απροσκήνητη νεολαία του ΕΛΑΜ βρίσκεται στο δόφραγμα και διατρανώνει ξανά τη θέληση για απελευθέρωση. Σηκωθείτε όρθιοι και απαιτήστε την Κύπρο που μας ανήκει. Μια Κύπρο που είναι ελεύθερη από τις αλυσές του τύραννου. Μια Κύπρο ελεύθερη, ελληνική. Αυτή είναι η ιστορική αποστολή της ελληνικής νεολαίας και εμείς οι ελαμίτες θα βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Ώρα να κάνεις και εσύ την επιλογή σου και να διαλέξεις στρατόπεδο. Με τους εθνικιστές ή με τους ξεφτύλες. Με τους Έλληνες ή με τους προδότες. Με τους ελαμίτες ή με το σύστημα.